Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Χαμηλή ήταν η συμμετοχή των εκτιμητών στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε όλη τη χώρα. Από τους 604 πιστοποιημένους εκτιμητές, μόλις 200 εκτιμητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον, οι οποίοι και έχουν στη διάθεσή τους μόλις 20 ημέρες για να προσδιορίσουν και να εισηγηθούν μετά από αποδεδειγμένη εκτενής έρευνα της κλιματαγοράς νέες αξίες για 10.000 τιμές ζώνης. Σε συνεχή επικοινωνία βρίσκεται αυτές τις ημέρες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να διευκρινιστούν θολά σημεία για τις προσπόληση μονάδες της ΔΕΗ. Ο νόμος για την πώληση αναμένεται να κατατεθεί μέχρι τον Μάρτιο, ενώ στο τεστ αγοράς έχουν προσκληθεί 140 επιχειρήσεις από ολόκληρο τον κόσμο. Ενώ το ειδικό τιμολόγιο, που αφορά σε έκπτωση μέχρι 30% του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης Αρκαδίας, έκπτωση την οποία διεκδικούσαν εδώ και χρόνια φορείς και κάτοικοι της περιφέρειας, ως αντισταθμιστικό όφελος για την χρόνια επιβάρυνση που έχουν δεχτεί οι περιοχές αυτές από την λιγνητική δραστηριότητα, φαίνεται πως δρομολογείται. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως δημοσιότητας από την Europol για τη δράση του κυκλώματος παράνομου live streaming που δρούσε σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με αστυνομική έρευνα, το κύκλωμα όχι μόνο δρούσε σε πολλές χώρες Ευρώπης, αλλά η υπόστασή του άγγιζε τις δομές πολυεθνικής εταιρείας με τα έσοδα του κυκλώματος να ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Η εκτεταμένη οργάνωση διαμοίραζε παράνομα εικόνα από δορυφορικό σήμα από συνδρομητικά κανάλια μέσω servers που είχαν εγκατασταθεί σε Βουλγαρία και Ολλανδία, λαμβάνοντας από κάθε πελάτη το αντίτιμο των 20 ευρώ τον μήνα. Η οργάνωση διαμοίραζε παράνομο σήμα από τουλάχιστον 1.200 συνδρομητικά κανάλια από όλη την Ευρώπη, ενώ συνολικά είχαν εγγραφεί στο παράνομο δίκτυο περίπου 500.000 συνδρομητές. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτη τιμών κυμαίνει 851,01 μονάδες, καταγράφοντας απόλυες 0,42%. Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.